Πώς είναι να δισκογραφείς σε μια εποχή, παιδιά, που δεν υπάρχει δισκογραφία? Εγώ νομίζω ότι είναι σίγουρα πολύ, πολύ διαφορετικό πια από τα παλιότερα χρόνια. Πάρα πολύ πιο δύσκολο. Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, εννοείς? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια οικονομικά να κάνεις ένα δίσκο, κατά τη δική μου γνώμη. Θεωρώ ότι ένα πολύ βασικό είναι ότι δεν ξέρεις καν, ξέρεις αν θα φτάσει στα ράφια του δισκοπολίου και αν θα καταφέρεις να τελειώσει πια. Ποιο δισκοπολίου? Ναι, ποιο δισκοπολίου, επίσης άλλο ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η δική μου άποψη είναι ότι πλέον οι παραγωγές αλλάζουν πάρα πολύ σε πολύ πιο πρόχειρες δουλειές, σε homemade, ας πούμε, παραγωγές κυρίως. Θεωρώ ότι η απλότητα πλέον που χαρακτηρίζει, ξέρεις, τη γρηγοράδα όλων των πραγμάτων, ας πούμε, τριγύρω, έχει έρθει πάρα πολύ στο δισκογραφικό κομμάτι, έχει κόψει τις καλές παραγωγές και κυρίως τα οικονομικά, βέβαια, πλέον. Αυτό όμως δεν έχει κάποια επίπτωση στον τρόπο που θα μάθουμε από εδώ και πέρα ή θα μάθουν οι νεότεροι να ακούν τη μουσική? Σίγουρα, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η αλλαγή... Θεωρώ δηλαδή ότι τα τελευταία 5-10 χρόνια έχουμε έτσι κι αλλιώς μεγάλη πτώση της ποιότητας στον τρόπο που ακούμε μουσική από την αρχή της έως το τέλος. Δηλαδή... Αυτό είναι το αρνητικό του ίντερνετ. Αυτό σημαίνει πάνω ότι βρήκες κάποιον να σε εμπιστευτεί, γιατί το να ξοδέψεις αρκετές ώρες στο στούντιο σήμερα είναι λίγο κοστίζει. Ναι, σίγουρα. Καταρχήν βρήκα... Κάποιος επίστεψε. Εντάξει, είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Λόλεκ, με τον Γιάννη τον Αναγνωστάτου, ο οποίος αφενός πίστεψε στα κομμάτια πάρα πολύ, χωρίς να γνωρίζει ιδιαίτερα το πώς θα εξελιχθούν στο στούντιο. Και αφετέρου με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω το κομμάτι της παραγωγής που εγώ δεν ήξερα πάρα πολύ καλά ως τότε. Από την άποψη ότι... Πόσο πολύ πρέπει να κοπιάσεις πάνω σε αυτό το πράγμα κυρίως, ώστε να καταφέρεις να βγάλεις κάτι διαφορετικό, να πειραματιστείς. Η παραγωγή είναι ότι είναι σκηνοθεσία για τον κινηματογράφο. Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα τραγούδι θα μπορούσε εξαιτίας παραγωγής να αποθεωθεί, να χανταγωθεί, ας πούμε. Και θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μάθημα μέσα από αυτήν την ιστορία, ήταν ο τρόπος που παράγεις ένα CD, ένα δίσκο ή ένα τραγούδι ακόμα. Ο παραγωγός. Υπήρχε, μάλλον ναι, υπήρξαν κομμάτια τα οποία σε εισαγωγικά στα άλλαξε. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ ανοιχτή η όλη διαδικασία. Όλοι χρησιμοποίησαμε ιδέες, πάρα πολλές. Ο Γιάννης, ο Λόλο, έτσι κι αλλιώς έχει μια εξαιρετική αισθητική επάνω στον ήχο. Την οποία μου μεταλαμπάδευσε και εμένα σε πάρα πολλά σημεία. Και κυρίως ηχητικές ιδέες, οι οποίες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Πόσο καιρό σας πήρε η ηχογράφηση του δίσκου? Γύρω σαν ένα χρόνο. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, βέβαια. Αλλά σε σημεία που ξέρεις, ήταν κάποια στιγμή, ας πούμε, εξουθενωτικά. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την FM Records. www.moodradio.gr. Λοιπόν, ενώ ακούμε Tom Waits, είναι το κομμάτι που ουσιαστικά σε γνώρισα. Αυτό το κομμάτι, ναι, σε ένα πρώτη φορά. Ναι, το All the World is Green. Είναι από τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ναι, μου αρέσει πολύ. Και είναι και από τις επιρροές σου. Αρκετά, ναι. Εντάξει, νομίζω ο Waits έτσι κι αλλιώς έχει αποτελέσει επιρροή για πάρα πολλές μπάντες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εγώ ξέρεις, κρατώ μια κουβέντα. Μου είχε πει ένας φίλος, τον ρώτησα πόσο σου αρέσει ο Tom Waits και μου είχε πει, και από τότε το έχω υιοθετήσει κι εγώ σαν φράση. Μου λέει ότι αν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, ποτέ δεν θα έρθει. Και 42 πυρετών έχω, θα πάω να τον δω. Ναι, ναι. Υπάρχει και μια. Μανία για τον Tom Waits τελευταία στην Ελλάδα, όχι άδικα. Άλλες επιρροές σου? Εντάξει, έχω κάποιες εμφανείς επιρροές από το Nick Cave, το Johnny Cash νομίζω. Mm-hmm. Και πάρα πολλές άλλες, όπως ο Leonard Cohen φυσικά, που θα θαυμάζω πάρα πολύ. Νεότερα, 16 Horsepower, Portishead, ο Bonnie Prince Billy. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο ήχος που διαλέξατε, που διάλεξες μάλλον να παρουσιάσεις, σε κάνει να αισθάνεσαι κάποια καλλιτεχνική ασφάλεια? Με την έννοια ότι είναι ένας ήχος γνώριμος. Κοίτα, όλα ξεκίνησαν από την άποψη την προσωπική μου, ότι εγώ πάντα πίστευα στα τραγούδια που είχαν τη μορφή του τραγουδιού που έχουμε μάθει ως σήμερα να έχουμε. Δηλαδή ένα κατανοητό τραγούδι δηλαδή, και
θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και pop ενδεχομένως. Δηλαδή θα μπορούσαν να το. Δηλαδή, pop με ποιο σκεπτικό. Με το σκεπτικό ότι για μένα το pop είναι το τραγούδι που ακούει ένας άνθρωπος και μπορεί να το αφομοιώσει πιο εύκολα από ένα ιδιαίτερα πειραματικό, ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Θεωρώ ότι ο ήχος έχει πάρα πολύ πειραματισμό και στοιχεία τα οποία το κάνουν αρκετά πιο δύσκολο από ένα κοινό pop τραγούδι, απλά με στοιχεία και ενορχίστρωση σίγουρα. Θεωρώ απλά ότι το τραγούδι πρέπει να είναι τραγούδι με αυτή την έννοια. Δεν είναι θέμα ευκολίας. Είναι θέμα ότι πρέπει μέσα σε 3-4 λεπτά να χωρέσεις κάποια πράγματα, μια μουσική, κάποια λόγια τα οποία να έχουν μια συνοχή, μια συνάφεια και ένα αποτέλεσμα τελικά. www.moodradio.gr. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος πάνω ακούν την ίδια μουσική με σένα ή απλά είναι επαγγελματίες και παίζουν αυτό που... Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι καταρχήν ότι είναι πολύ καλοί φίλοι και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε μαζί, ότι έχει δέσει πάρα πολύ καλά εξαιτίας αυτού του λόγου. Είμαστε από διαφορετικές μουσικές καταβολές, βέβαια, και γενιές, όπως το είπες. Και ηλικιακά διαφέρουν, δηλαδή ο ένας είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος, ο άλλος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά όλοι έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, ας πούμε, στην οποία έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε, πιστεύω, με πολύ καλό τρόπο τις διαφορετικές επιρροές μας. Πόσο χρόνο ξοδεύετε ως μπάντα παρέα, ενώ πάνω στη δουλειά? Κοίταξε, θεωρώ, δηλαδή το μέσο όρο είναι 1-2 πρόβες τη εβδομάδα, ας πούμε. Αφού πλέον εντάξει έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει τα κομμάτια, ας πούμε, τα βασικά που παίζουμε στα live, ας πούμε, τα οποία είναι τα κομμάτια του δίσκου κλπ. Όσον αφορά τις διασκευές που κάνουμε, έχουμε γύρω στις 1-2 πρόβες τη εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά περνάμε πάρα πολύ σαν, ξέρεις, μαζί, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είμαστε αρκετά δεμένοι και καλοί φίλοι, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευχόμαστε να εκφραστούμε, ας πούμε, για όλοι. Ο δίσκος πάνω από ό,τι βλέπω περιέχει 8 τραγούδια. Να. Γιατί διάλεξε να μπουν αυτά τα 8, με την έννοια ότι ξέρω ότι σίγουρα έχεις περισσότερα στο σιρτάρι σου. Ναι. Ήθελα πολύ να έχουν ένα ενιαίο ύφος όλα τα κομμάτια. Και θεωρώ ότι και επίσης να είναι το ίδιο καλά δουλεμένα, ξέρεις, από την αρχή στο τέλος, ενορχιστρωτικά, νοηματικά, μουσικά. Πόσα χρόνια δουλεύεις πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια? Γύρω στα 2 χρόνια. Δηλαδή ο ένας χρόνος ήταν ηχογράφηση, ο ένας χρόνος ήταν προετοιμασία ώστε να έρθουν σε αυτή την κατάσταση. Τα ψηλαφίζεις πολύ τα κομμάτια? Αρκετά, ναι. Θεωρώ ότι έχω αφήσει στην άκρη αρκετά κομμάτια τα οποία δεν θεωρούσα εγώ τουλάχιστον ότι είναι σε μια κατάσταση, σε μια έτοιμη, ας πούμε, φάση να βγουν προς τα έξω. Από τον κόσμο τι έχεις πράξει μέχρι τώρα? Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εγώ ανέλπιστα καλά πράγματα έχω εισπράξει. Θεωρώ ότι τα κομμάτια έχουν πάει αρκετά καλά, δεδομένου της κατάστασης που συζητήσαμε και πιο πριν όσον αφορά στη δισκογραφία, αλλά όσον αφορά και στις δυσκολίες, ξέρεις, πρακτικές. Δηλαδή ο κόσμος πια δεν έρχεται όπως ερχόταν στα live ή οτιδήποτε άλλο. Είναι οικονομική λόγη. Βέβαια. Πώς είναι αυτή την εποχή να δημιουργείς? Γιατί θέλω και τη δική σου γνώμη, Γιάννη. Υποστηρίζουν πολλοί ότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, τότε δημιουργούνται οι καλύτερες μορφές τέχνης. Ισχύει, το πιστεύετε αυτό? Εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει, τώρα σίγουρα. Είναι θετικό το ερώτημα. Θεωρώ ότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα όσον αφορά πρώτον στην αγορά. Ότι σίγουρα αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους η μουσική και η δισκογραφία. Σίγουρα έχουν πάρει πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα όσον αφορά στο τι σημαίνει ένας δίσκος και όσον αφορά στο τι σημαίνει η δουλειά ενός καλλιτέχνη. Σίγουρα αυτό το αντιμετώπισα και όταν έπαιξα, βρέθηκα, ας πούμε, στο Λονδίνο π.χ. να παίζω, βλέποντας τον κόσμο να αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες ενώ γενικότερα με πολύ περισσότερο σεβασμό. Στο Λονδίνο πώς βρέθηκες? Βρέθηκα μαζί με τον Λόλεξ στο Μυθόπολης πέρσι. Αντιμετωπίσαμε ένα πολύ πιο καλό κοινό από ό,τι αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολικό να τα λέμε κιόλα, ξέρεις, με αυτή τη ξενολαγνία, ας πούμε. Νομίζω ότι παντού υπάρχει κοινό, απλά στην Ελλάδα. Μουσικά μέσα σου πώς έχεις κατατάξει την Ελλάδα, πώς την χαρακτηρίζεις?
Εντάξει, αλλά δεν θέλω να εκφραστώ απόλυτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να σου πω και εγώ τη δική μου άποψη. Νομίζω πως ένα τεράστιο κομμάτι στην Ελλάδα σπαταλάτε στο, ξέρεις, αυτή την κακή ελληνική μουσική, ας πούμε, που υπάρχει τριγύρω. Και αυτό νομίζω ότι έχει ευτελίσει σε μεγάλο βαθμό, και ότι, ξέρεις, έχει ευτελίσει το αυτή των ανθρώπων, ας πούμε. Ξέρεις, νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα όσον αφορά το άκουσμα. Το αισθητικό κριτήριο. Ακριβώς. www.moodradio.gr. Και το έχω μπροστά μου και το διαβάζω. Λέω ότι ο δίσκος στέκεται στη σκοτεινή πλευρά του δρόμου και αφηγείται αληθινά συναισθήματα μπλέκοντας φανταστικές ιστορίες. Να. Γιατί φανταστικές ιστορίες? Κοίτα, ο δίσκος έχει ένα αρκετά αυτοβιογραφικό, ας πούμε, στοιχείο, το οποίο απλά θεωρώ ότι, ξέρεις, θα ήταν ψέμα να πούμε ότι φυσικά έχει 100% τη βάση του σε αυτοβιογραφία, ας πούμε, καθότι είμαστε ακόμα μικροί για να έχουμε ζήσει πράγματα τα οποία ίσως αναφέρουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει και πάρα πολύ τη μυθοπλασία μέσα σε όλο αυτό. Ξέρεις, ίσως κάποια πράγματα τα οποία έχεις αντιληφθεί, έχεις δει, έχεις ζήσει σε ένα βαθμό, εντάξει, μεταφράζονται αλλιώς και γίνονται τραγούδια, ας πούμε. Εκεί μπλέκει η αλήθεια, νομίζω, με τη μυθοπλασία, ας πούμε. Πιο πολύ στιγουργικά στον έρωτα στέκεσαι? Εντάξει, ο συγκεκριμένος δίσκος έχει πολύ τον έρωτα, το θάνατο, τη φυγή σαν πράγματα, ας πούμε, την ελευθερία σαν στοιχεία που πραγματεύεται. Πάνω με την μουσική, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Έχεις σπουδάσει κιθάρα, από ό,τι ξέρω. Ναι, έχω σπουδάσει κυρίως κιθάρα. Παίζεις και φυσαρμόνικα? Παίζω, ναι, και φυσαρμόνικα. Ξεκίνησα γύρω στην ηλικία των 11, 10, 11, κάπου εκεί, να μαθαίνω κιθάρα. Κλασικά, ξέρεις, τα οδεία κλπ. Δεν ήταν πάντα το καλύτερό μου αυτό. Ξέρεις, πάντα ήθελα να ξεφύγω λίγο από όλο αυτό, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, πήρες το πτυχίο. Ναι, τελείωσα με την κιθάρα κλπ. Ξέρεις, κάποια πράγματα στην αρμονία. Εντάξει, νομίζω ότι. Βασικά πιστεύω ότι κανένα ρόλο δεν παίζει αυτό το πράγμα. Κάνοντας, κλασική κιθάρα. Ξεκίνησα με κλασική κιθάρα, με κλασική. Όπως ξεκινάνε οι περισσότεροι, ας πούμε. Βοήθησαν οι κλασικές σπουδές? Εντάξει, νομίζω ότι βοηθάει πάντα μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου, το οποίο νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από την ουσιαστική δημιουργία του πράγματος. Ξέρεις, βοηθάει στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη μουσική, στον τρόπο που μπορείς να λύσεις κάποια προβλήματα όσον αφορούν τη μουσική, το να έχεις σπουδάσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κυρίως οι σπουδές αρμονίας πιστεύω ότι βοηθάνε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κανένας άνθρωπος με πολλές σπουδές, χωρίς φαντασία, δεν μπορεί να συνδέσει, ξέρεις, χωρίς αλήθεια σε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Η μουσική, η σύνθεση, πρέπει να είναι απλή για να είναι ωραίο ένα κομμάτι, ή πρέπει να είναι και πολύπλοκη? Εντάξει, νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Τώρα, εγώ, όπως είπα και πριν, πιστεύω πάρα πολύ στην απλότητα του πράγματος, η οποία δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό τραγουδάκι, φυσικά. Απλά. Δεν εννοώ αν είναι απλό το τραγουδάκι, εννοώ κατά πόσο είναι απλό φτιαγμένο. Γραμμένο απλοϊκά. Νομίζω ότι απλά γράφονται τα τραγούδια, δεν γράφονται ποτέ σύνθετα. Γιατί με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνθέτες που προσπαθούν να φορτώσουν ένα κομμάτι συνθετικά. Να. Μην ξεχνάς ότι. Να πάρουμε ένα παράδειγμα από τη χώρα μας, ότι ο Τσιτσάνης με τρία ακόρδια έγραφε ή ο Βαμβακάρης. Ακριβώς. Εγώ αυτό που ασπάζομαι και περασπίζομαι είναι ότι στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και στην ελληνική, και μπορείς να ψάξεις ένα προς ένα αυτά τα πράγματα, ότι ό,τι θαυμάζουμε είναι απλό. Το απλότερο. Το απλότερο. Δηλαδή το απλότερο είναι και πολύ πιο προσιτό. www.moodradio.gr. Ακούσαμε και το Lover. Ακούσαμε στη σειρά δύο σκοτεινά κομμάτια. Ναι, είναι αρκετά σκοτεινά τα συγκεκριμένα. Αυτό γίνεται στα περισσότερα τραγούδια σου πάνω όμως, Εντάξει, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δίσκος έχει ένα σαφές, ας πούμε, σκοτεινό χαρακτήρα. Στα live όμως έχετε την ικανότητα να ξεσηκώνετε τον κόσμο. Καλά, εκεί βέβαια είναι ότι παίζετε και αρκετές διασκευές. Έτσι κι αλλιώς εμείς μας αρέσει να παίζουμε αρκετά δυναμικά στα live. Ο δίσκος είναι αρκετά πιο ήρεμος από τον τρόπο που παίζουμε στα live.
Μας αρέσει ιδιαίτερα να παίζουμε δυναμικά στα live. Ο ήχος είναι δική σου επιλογή, αυτός ο ήχος που θέλεις να ακουστεί, ή σε έχουν επηρεάσει και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος? Εντάξει, σίγουρα η μπάντα που παίζει live είναι μια ομαδική δουλειά. Φυσικά και εντάξει, υπήρχαν κάποια πράγματα που μας καθοδηγούσαν όσον αφορά στα κομμάτια κλπ. Δηλαδή η ενορχήστρωση σε κινεί σε πολλά πράγματα. Αλλά φυσικά έτσι κι αλλιώς είναι τόσο εξαιρετικοί, ας πούμε, οι παίκτες που παίζουμε παρέα, που φυσικά σε επηρεάζουν, ας πούμε. Το μέλλον τι επιφυλάσσει μουσικά για τον Πάνο Μπίρμπα? Τώρα καταρχήν είμαι σε μια φάση έτσι προσωπικά που αρκετά ξαναξεκινάω λίγο να βάζω σε μια σειρά πράγματα για επόμενα τραγούδια, ας πούμε, που ετοιμάζω. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθώ να βάλω μια σειρά αρχικά σε κάποια πράγματα, ας πούμε, για κάποιες νέες δημιουργίες κλπ, κάποιες νέες συνθέσεις. Live φυσικά θα έχουμε αρκετά το καλοκαίρι που θα συνεχίσουμε. Και εκτός Αθηνών, φαντάζομαι. Ναι. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σκοπός, ξέρεις. Ελπίζουμε να μην μας τα χαλάσει η όλη φάση, ας πούμε, ξέρεις, με τα φεστιβάλ κλπ. Συναυλίες κλείνετε μόνοι σας ή έχετε τη συνεργασία κάποιου μάνατζερ? Έχω μια μάνατζερ, ας πούμε, φίλη και μάνατζερ παράλληλα, ας πούμε, από το Κρίκος Production, ας πούμε, από το γραφείο του Κρίκου, την Αντιγόνη Γιαλουρίδου, που είναι πρόσφατη, ας πούμε, η συνεργασία μας. Αλλά ελπίζω ότι θα πάει μια χαρά και θα συνεχίσουμε παρέα. Η εταιρεία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση? Η εταιρεία έχει βοηθήσει αρκετά, ας πούμε, στο κομμάτι που έπρεπε να βοηθήσει. Ήταν πάρα πολύ συνεπής σε ό,τι πρέπει να έχει κάνει ως τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι οι εταιρείες πια δεν ασχολούνται πια με το κομμάτι του booking, promotion. Δηλαδή και του promotion αρκετά. Εντάξει, και νομίζω ότι αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς ο κάθε καλλιτέχνης μόνος του πια. Και κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των συναυλιών, εντάξει, ειδικά αυτό νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικό του καθενός από ένα σημείο και μετά, ας πούμε. Επειδή σε λίγο συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα έλεγα να την κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με τραγούδι πάλι. Βεβαίως, ναι. Θα ακούσουμε το πέμπτο, έτσι? Ναι, είναι το Vals. Το Vals of the Dead March είναι ένα πολιτικό Vals. Όλα ζωντανεύουν με τη μουσική. Mood Radio. Λοιπόν, Dead Bone στο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Γιάννη, πώς είναι ο κύριος Μπίρμπας ως συνεργάτης? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Πάλι είχα στον αναπτήρα, να δώσει εκείνη. Τι κάνεις? Εντάξει, θέλω, άσου να ψάξεις τον αναπτήρα του. Λοιπόν, δεν έχουμε να... μία φωτιά για τον κύριο Μπίρμπα, παρακαλώ. Φωτιά στα παντζάκια μας, τον κύριο Μπίρμπα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τον Πάνο τον βλέπω πρωτίστως σαν φίλο και όχι σαν συνεργάτη. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνεργασία με την έννοια την επαγγελματική με τον Πάνο. Είναι πρώτα απ' όλα μια φιλική σχέση. Το ξέρω αρκετά χρόνια, γύρω στα 4 χρόνια, μπορεί και 5. Και βρήκαμε αναπτήρα. Εντάξει, ωραία, ησυχάσαμε τώρα. Και κολλήσαμε πρώτα απ' όλα σαν χαρακτήρες και δεύτερον σαν μουσική. Σίγουρα για να είμαστε τόσο καιρό μαζί και να συνεργαζόμαστε σε αυτό το επίπεδο πλέον, έτσι, γιατί είναι άλλο να έχεις μια συνεργασία μουσική σε επίπεδο, άλλο να βγάλουμε 10-20 τραγούδια και διασκευές και να πάμε να παίξουμε κάπου και τελείως, και άλλο να συνεργάζεσαι σε επίπεδο δισκογραφικό και σε συναυλιακό, λίγο κάπως πιο υψηλού επίπεδου. Και εσύ, Γιάννη, πρώτη φορά μπαίνεις στο στούντιο και ηχογραφείς, ενώ επαγγελματικά? Ναι, δεν ηχογράφησα εγώ κάποια κομμάτια στη δισκογραφία, αλλά ναι, δηλαδή ασχολήθηκα στουντιακά, ας πούμε, σε επίπεδο τέτοιο, ναι, πρώτη φορά. Είχα κάποιες προσεγγίσεις άλλη φορά, αλλά όχι έτσι. Είναι απαιτητικός ο Πάνος σε σημείο που να σε εκνευρίζει? Εκνευριστικός όχι. Ότι είναι απαιτητικός είναι. Και εγκαμανής? Ναι. Και καλά κάνει. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα με έναν άνθρωπο που εκτίθεται επαγγελματικά και μια δουλειά δικιά του, ας πούμε, και να μην είναι τελειομανής. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται αυτή η ιστορία, αυτή η δουλειά, γιατί αν δεν είμαστε τέλειοι, δεν θα κάτσουμε στο ζούλι ένα χρόνο και να
ματώσουμε, έτσι. Τι νομίζεις ότι ο Πάνος Μπίρμπας φοβάται πιο πολύ μουσικά? Δεν ξέρω, πάνω, τι φοβάσαι μουσικά? Τώρα που βγήκε να βρήκα ένα πτήρα. Δεν νομίζω να έχει. Δεν μου έχει εκφράσει φόβους σε μουσικό επίπεδο. Ή που τον ανησυχεί. Εντάξει, μας ανησυχεί σίγουρα. Θέλουμε, ο ίδιος θέλει να πάει καλά το CD αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει πασχίσει και ο ίδιος και έχουν πασχίσει και οι υπόλοιποι στην μπάντα, ας πούμε, να πάει καλά αυτή η δουλειά. Εντάξει, ίσως μια ανησυχία είναι αυτή. Επειδή ρωτάει ο κόσμος πού μπορούμε να βρούμε, λέει, το CD. Το CD είναι κυκλοφορεί στα public, πρώτα απ' όλα. Πού άλλο είναι? Στο Music Corner. Στο Πανεπιστήμιο. Και σίγουρα στο iTunes κυκλοφορεί. Ή να έρθετε σε επαφή απευθείας με. Ναι, σίγουρα, αλλά νομίζω επειδή πολλοί θα ψαχτούν να το βρουν και ηλεκτρονικά και όχι μόνο σε υλική μορφή. Είναι το iTunes και δεν ξέρω και. Και Amazon και σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές εταιρείες που διανέμουν μουσικές, το CD είναι μέσα. Κύριε Μπίρμπα, τώρα που βρήκατε ένα πτήρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, λέω. Μην του παίρνεις το μικρόφωνο, ανθρώπου. Αμέσως. Είναι ερωτευμένος, είναι ψώνιο. Όχι, λέω να ετοιμαστεί να παίξει κάτι live. Όλα ζωντανεύουν με τη μουσική. Mood Radio. Ο Πάνος Μπίρμπας πήρε την κιθάρα στα χέρια, είμαστε έτοιμοι. Α, ξέρεις τι θέλω να κάνω, θα το υποσχεθείς φεύγοντας. Ναι. Ότι θα πάμε σε ένα στούντιο μια μέρα με όλη την μπάντα να βγάλουμε ένα live από εκεί. Βέβαια, βέβαια, όποτε θέλεις. Ναι, εμείς θα το αποφασίσουμε. Τι, σιγά μου το αποφασίσεις εσύ. Φυσικά. Ναι. Αποφάσεις τι, δεν ξέρω, εσύ θα μας τραγουδήσεις κάτι. Τώρα απλά μου ήρθε ένα κομμάτι του Leonard Cohen. Θέλεις διασκευές, μου είπε. Ό,τι θέλεις. Μπορεί να παίξεις και από τα δικά σου. Εντάξει, αφού τα παίζουμε. Θα παίζουμε, ναι. Να παίξουμε, ας πούμε. Θα παίξω ένα κομμάτι που δεν το παίζουμε συνήθως στα live. Είναι ακουστικό και βολεύει να το παίξουμε τώρα. Του Leonard Cohen είναι το famous Blue Raincoat. Τα τραγουδάρα. Σου αρέσει, έχεις μια μανία, μου φαίνεται, με τη Νέα Υόρκη. Ναι. Και ο δίσκος έχει πηγεί κάποια πράγματα. Έχει άρωμα, ναι. Έχει άρωμα, ναι, Νέα Υόρκη. Κυρίως, ξέρεις, από την άποψη ότι είναι σαν να παρακολουθεί αυτή την πόλη, ας πούμε, χωρίς να είναι εκεί, ξέρεις. Πόσες φορές έχεις πάει? Έχω πάει 2. Και θα ξαναπάς? Ναι. Μάλλον. Πάμε. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε, μια χαρά είμαστε. It's 4 in the morning, the end of December. Writing you now just to see if you're better. Well, New York is cold, but I like where I'm living. Their music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder, and you'd been to the station
to meet every train. You came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thing, gypsy thief. Well, I see Jen's awake. She sent her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? And I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, now your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear. Sincerely, Elcor. Τα καλύτερα παίζει μόνο εδώ. www.moodradio.gr. Είναι η δεύτερη φορά που τον έχω δει. Και τραγούδι σε ελληνικό στίχο. Εσένα σε έχει απασχολήσει το θέμα να γράψεις ελληνικό στίχο? Κοίταξε να δεις, εγώ έτσι, ή μήπως ο ρυθμός είναι σχετικά είναι σχετικά, ο ελληνικός στίχος έχει ρυθμό ασύμβατο? Όχι. Πρώτον, εγώ ακούω αρκετή ελληνική μουσική, έτσι, αρχίζουμε από αυτό, ότι θεωρώ ότι ό,τι και αν φτιάχνουμε είναι προϊόν των ακουσμάτων μας, ότι, ξέρεις, πάντα με κάποιο τρόπο αναπαράγουμε τα πράγματα που ακούμε. Ο αγγλόφωνος στίχος, ήταν κυρίως έκφραση του συγκεκριμένου project, έτσι, δηλαδή, φυσικά με βοηθάει πάρα πολύ να εκφράζουμε στα αγγλικά. Εμένα για κάποιο λόγο, ξέρεις, μου κάθεται, για να το πω έτσι, πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι, και κυρίως γιατί έχω περισσότερα, νομίζω, ξένα ακούσματα από τα ελληνικά. Κατά τα άλλα, θαυμάζω πάρα πολύ. Ποιους? Εντάξει, τώρα θαυμάζω αρκετούς ποιητές και θαυμάζω και αρκετούς δημιουργούς, όπως ο Θεωρητή Αγγελάκας, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή είναι από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, οι χειμερινοί κολυμβητές, Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Θα ερμηνεύσεις και ένα τραγούδι του Ξαρχάκου, έμαθα. Ναι, σε μια εκπομπή αργότερα, ναι, αυτό είναι ακόμα, ξέρεις, το στήνουμε, ας πούμε, οπότε θα το... Δηλαδή τον ελληνικό στίχο τον αποκλείουμε.
Α, μπορούμε να περιμένουμε από σένα δισκογραφικά κάτι που να έχει να κάνει με. Δεν τον αποκλείουμε. Υπάρχουν τραγούδια που υπάρχουν κάποια λίγα τραγούδια τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ ακόμα έτοιμα σε σημείο, ξέρεις, να βγουν παρά έξω. Δεν το αποκλείω. Απλά νομίζω ότι κατά κύριο λόγο, ξέρεις, αυτή την εποχή θεωρώ ότι και ο επόμενος δίσκος σίγουρα θα είναι αγγλόφωνος. Η ώρα είναι 12.30 πάνω. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι. Ωραία. Να ακούσουμε κάποια μηνύματα. Θα γυρίσουμε και θα ακούσουμε δική σου μουσική και μέσα από το δίσκο και live. Βεβαίως. Θα πούμε και αρκετά πραγματάκια ακόμα. Mood Radio. Γιατί η ζωή είναι τραγούδι. Down the highway in the morning, and the sky is gray. You rip my heart out of my skin, babe, but you missed every beat. You're in the trees over the sun rose, somehow can be real. Tell me your stories, my queen of the harbor, for the ships that have sailed. But you treat me wrong, and I should be gone. Just for you know that above us there's a war, killing slowly and deep. You left my love as a seed in the ground, and on the edge of the world. But where is the war? I'm just going to drown. If you know what I know, all my times come to roar. And that's why I'm giving my last breath to you, my lady of gold. I'm not a king, I am a beggar in a ship that has gone. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ καλά σχόλια από τους ακροατές. Μας έχεις φτιάξει τη διάθεση. Να είναι καλά όλοι, ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα για άλλη μια καντάδα. Βραδινή καντάδα από τον Πάνο. Και είμαστε πολύ κανταδόροι. Ναι, το ξέρω. Έχουμε περάσει καλοκαιρινά βράδια πάνω, βέβαια, και χάρισε. Εξαιρετικά βράδια. Δεν ξέρω γιατί τα χάσαμε. Θα τα ξαναδημιουργήσουμε. Στο χέρι μας είναι. Αλίμονο. Ούτε σε άλλους καλοκαιράκι έρχεται. Βέβαια. Ψυγείο έχουμε, μπύρες θα βάζουμε. Ποιο θα ακούσουμε? Λοιπόν, λέω. Χωρίς δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ, έτσι, όλοι μαζί και με την μπάντα. Θα σας παίξω το I See a Darkness του Bonnie Prince Billy, που το έχει πει εξαιρετικά και Johnny Cash. Και μπορούμε να τα παίξουμε ωραία ακουστικά αυτά τα κομμάτια. Ξεκινάμε. Γι' αυτό το λόγο το επιλέγουμε. Ωραία, βεβαίως. Σε ακούμε. Did you ever
ever notice all the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love to love for everyone I know. And you know I have a drive to leave, I won't let go. But can you see this opposition comes rising up sometimes? Dreadful imposition comes blocking in my mind, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Where did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives. And we can stop our worrying and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brothers, this isn't all I see. Darkness, oh no, I see a darkness, oh no, I see a darkness, oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Can save me. Μόνος μου χειροκροτάω. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς, ρε Πάνο. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μόνο 6-7 λεπτά. Θέλω να κλείσεις εσύ την εκπομπή. Πες ό,τι θέλεις, ρε παιδί. Δεν είμαι καλός αυτά. Δώσε να πει ο Γιάννης. Γιάννη, σειρά σου. Όχι να τραγουδήσεις. Εσύ καταρχάς, έχουμε αρμόνιο εδώ. Θα μπορούσαμε να το. Ναι, άλλη φορά. Βλέπετε το στούντιο του Mood Radio είναι οργανωμένο, έχει από όλα. Drums μας λείπει. Εντάξει, θα το παλέψουμε για αυτό. Θα ζητήσουμε την παραγωγή. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα πότε θα σας ξαναδούμε, δηλαδή, υπάρχει κάτι κοντά εδώ, τουλάχιστον εντός Αθηνών? Πάει κάτι στα σκαριά? Θα το μάθουμε, πες. Έχουμε κάτι κανονίζεται. Τώρα θα μάθει ο κόσμος. Σύντομα θα ανεβάσουμε στο Facebook και εσύ θα μάθεις βέβαιως και θα το πεις στην εκπομπή σου την επόμενη φορά. Θα μου στείλετε και το δελτίο τύπου. Βεβαίως. Και ό,τι live θα τα ξέρετε το μαθαίνετε. Έχουμε τώρα πολλά live το καλοκαίρι. Δεν θα μας χάσετε. Θα κάνετε bank και θα μας φύγετε να μας ακούτε. Πάντως, 2 ώρες περάσανε νομίζω αρκετά εύκολα. Αρκετά ευχάριστα. Ακούσαμε, ναι, όλα, ακούσαμε όλα τα κομμάτια από το δίσκο που λέγεται Mournful. Mournful, ναι. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αλίμονο, δεν το συζητάμε. Είπαμε, δεσμεύεστε ως μπάντα τώρα πλέον. Βεβαίως. Να πάμε σε ένα στούντιο και να ακούσουμε τα κομμάτια. Γιατί να σου πω κάτι, νομίζω
Και δεν ξέρω αν διαφωνείς, διέψευσέ μου, ότι τα κομμάτια live παιγμένα από εσάς είναι πολύ πιο... θα κλείσουμε πιο, με ποιο θα κλείσουμε? Με το Hair Sanded of Gold. Όποιο θέλεις εσύ. Θα μπορούμε να κλείσουμε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, από όλους εμάς ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.